είχαμε υποσχεθεί ότι από τις αρχές του έτους θα αλλάξουμε κάτι στην ελεγχόμενη στάθμευση και συγκεκριμένα στη διάρκεια της στάθμευσης κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου. Ένα αίτημα το οποίο προερχόταν και από τα καταστήματα αλλά και από τα συλλογικότητα όργανα τα οποία ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων του Νομού Ροδόπης. Έτσι λοιπόν θα αλλάξουμε την χρονική διάρκεια της στάθμευσης από μισή ώρα σε μία ώρα. Να τονίσω ότι ισχύει κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου και σε κάθε ένα άλλο σημείο όπως ήταν. Είχαμε πει να ξεκινήσουμε στις 1 Ιανουαρίου για να μην δημιουργήσουμε κάποια αναστάτωση στην αγορά λόγω των ημερών. Το μέτρο αυτό θα ισχύει της αλλαγής της ώρας από 7 Ιανουαρίου, δηλαδή από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου μετά τις εορτές των Θεοφανίων. Έτσι λοιπόν αλλάζουμε από 7 Ιανουαρίου του 2019 το χρόνο στάθμευσης από μισή ώρα σε μία ώρα. Το κόστος θα είναι από 0,30 λεπτά σε 0,50 λεπτά. Δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δεύτερης συνεχόμενης κάρτας. Αφήνουμε μία εβδομάδα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις πινακίδες, να αλλάξουμε τις κάρτες, οι οποίες από μισή ώρα γίνονται σε μία, και έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε ενημερώσει το Τμήμα Τροχέας της Κομοτηνής ότι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο να μην γίνονται έλεγχοι στη στάθμιση. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να σεβαστούν και οι οδηγοί, ας πούμε, αυτές τις ημέρες, να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη στάθμευση με διπλοπαρκαρίσματα κλπ. Και βέβαια να τονίσω ότι οι χώροι για φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων για τα καταστήματα, αυτοί θα πρέπει να είναι ελεύθεροι, ώστε να μπορεί κάποιος να μπορεί να τροφοδοτήσει τα καταστήματα. Για τις κάρτες οι οποίες υπάρχουν και σε αποθέματα, στα περίπτερα, στα mini market, αλλά και στους πολίτες, στους δημότες, θα μπορούν να έρθουν όποια στιγμή θέλουν να μας φέρουν τις παλιές κάρτες και να τους δώσουμε καινούργιες, πληρώνοντας αυτή τη διαφορά των 20 λεπτών. Επίσης, η αγορά της κάρτας θα γίνεται από τα ταμεία του Δήμου για τις καινούργιες κάρτες, από περίπτερα, όπως και στην προηγούμενη τέτοια που είχαμε περίοδο που είχαμε εφαρμόσει την ελεγχόμενη, από mini market και από καταστήματα ψηλικών. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα αγοράζουν και θα μεταπολούν αυτές τις κάρτες για λογαριασμό του Δήμου θα την χάνουν μιας έκπτωσης του 5%. Να υπενθυμίσω ότι οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 8 το πρωί έως τις 15 στις 3 η ώρα το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Δεν θα ισχύει η ελεγχόμενη στάθμιση τις Κυριακές. Έχουμε προσθέσει και στις πινακίδες εκεί που ενημερώνουν για την ελεγχόμενη στάθμιση και αυτό το ότι δεν θα ισχύουν τις Κυριακές. Και επίσης να καταλήξω ότι τα πρόστιμα από 20 ευρώ παραμένει το ίδιο, 20 ευρώ σε κάποιον ο οποίος θα κάνει κρίση χωρίς κάρτα και σε περίπτωση που το πληρώσει μέσα σε 10 ημέρες θα έχει μία έκπτωση της τάξης του 50%. Και βέβαια να τονίσω και πάλι ότι δεν επιτρέπεται η δεύτερη συνεχόμενη κάρτα. Είναι ένα μέτρο που θέλει να τονίσει την κίνηση στην αγορά, να τονώσει, συγγνώμη, την κίνηση στην αγορά. Είναι ένα μέτρο το οποίο ζητήσαν τα καταστήματα. Είναι ένα μέτρο και για αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη να μπορούν κάποια στιγμή να αφήσουν σε ένα σημείο το αυτοκίνητο, να κάνουν κάποιες αγορές και να συνεχίσουν. Γι' αυτό και ισχύει και απογεύματα. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ένα μέτρο που έχει σκοπό να αυξήσει τα οικονομικά του Δήμου. Είναι ένα μέτρο και πάλι λέω να βοηθήσει την αγορά, γιατί ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την οικονομική αυτή κρίση των τελευταίων ετών πόσο έχουν πληγεί τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις της αγοράς. Η εφαρμογή μάλλον του μέτρου και η επιτυχία εξαρτάται από αυτόν ο οποίος κάνει ποιος τον έλεγχο. Τον έλεγχο δεν μπορεί να τον κάνει ο Δήμος γιατί δεν έχει δημοτική αστυνομία. Λοιπόν, αρμόδια λοιπόν για τον έλεγχο είναι η ελληνική αστυνομία.
όντως υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Το μέτρο από τη στιγμή που εφαρμόστηκε έχει 1,5 με 2 χρόνια περίπου, έχει αποδώσει στην αγορά κάποια ωφέλη, αυτά τα οποία είπα και προηγουμένως, πριν όμως πρέπει να το σεβαστούν και οι ίδιοι οι οδηγοί. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε, και δεν είναι σωστό, να υπάρχει χώρος ελεύθερος κατά μήκος του, σε σημείο δηλαδή στάθμευσης, και να μην βάζουν, ας πούμε, μία κάρτα, αλλά να πηγαίνουν και να παρκάρουν οι οδηγοί στον ποδηλατόδρομο, να κλείνουν τον πεζόδρομο, αυτό βέβαια δεν φταίει ούτε η αστυνομία, ούτε ο Δήμος, φταίνει οι ίδιοι.